νοημοσύνη φέρνει μεγάλες αλλαγές στις ισορροπίες και τη δυναμική ενός ζευγαριού, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το πρώτο παιδί που αποκτούν. Η μετάβαση από ζευγάρι σε γονείς δεν είναι πάντα απλή. Και τα δύο μέλη του ζευγαριού μπορεί να αναρωτιούνται πώς θα τα βγάλουν πέρα, πώς θα χωρίσουν τις δουλειές και πώς θα επηρεάσει ο ερχομός του παιδιού τη σχέση τους. Η ανησυχία για το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα μπορεί να φέρει άγχος αλλά και εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι. Μικρά παράπονα του ενός από τον άλλο τείνουν να παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ερμηνεύονται υπό το πρίσμα του τι θα γίνει και όταν έρθει το παιδί. Οι άντρες πολλές φορές τείνουν να ανησυχούν σχετικά με το αν η σύντροφός τους, άπαξ και γίνει μητέρα, θα ρίξει όλη της την προσοχή στο παιδί, παραμελώντας τους ίδιους. Οι γυναίκες από την άλλη πλευρά πιθανόν να ανησυχούν ότι δεν θα έχουν την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη από τον σύντροφό τους και ότι όλο το βάρος της ανατροφής του παιδιού θα πέσει πάνω τους. Το αντίδοτο σε αυτές τις δυσκολίες δεν είναι άλλο από τη συζήτηση. Καλό είναι και τα δύο μέλη του ζευγαριού να εκφράζουν και να συζητούν με τον σύντροφό τους τις ανησυχίες τους, καθώς και τι περιμένουν και τι θα ήθελαν ο ένας από τον άλλο. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται νωρίς, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να συζητήσουν συγκεκριμένα τι θα αναλάβει ο καθένας σε σχέση με το παιδί και το σπίτι. Επιπλέον, μπορεί να σκεφτούν κάποια υποθετικά δύσκολα σενάρια και να φτιάξουν ένα σχέδιο για το πώς θα αντιμετώπιζαν την κατάσταση εάν αυτά συνέβαιναν. Άλλωστε, το να έχει κανείς ένα σχέδιο δράσης πάντοτε κάνει μια άγνωστη κατάσταση πιο διαχειρίσιμη ψυχολογικά. Τέλος, καλό είναι το ζευγάρι να προσπαθεί να περνάει ποιοτικό χρόνο μαζί, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και μετά τον ερχομό του παιδιού.